Engine Power. Ξεκινάμε γι' αυτό. Φοράμε πάντα κράνος και ζώνη στην καθημερινότητά μας και όχι μόνο, γιατί ξεκινάμε την απογείωση στον κόσμο της μηχανοκίνησης. Αυτή τη βδομάδα είμαστε στην Αχαΐα, στην όμορφη Πιτίτσα και η αδρεναλίνη και η ένταση πραγματικά συνεχώς ανεβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε like, εκεί θα μπορείτε να δείτε και όλες τις εκπομπές μας, όπως και στο YouTube, κάντε εγγραφή. Όλες τις εκπομπές, ολόκληρες εκπομπές μαζί με τις συνεντεύξεις, γιατί όπως έχετε καταλάβει, σίγουρα σε αυτό το μισάωρο είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωρέσουν όλα αυτά τα θέματα που έχουμε κάθε εβδομάδα που προβάλλουν, αναδεικνύουν το μηχανοκίνητο κόσμο και το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πάμε όμως για δράση, ξεκινάμε με τι άλλο, με το αυτοκίνητο της εβδομάδας από την εταιρεία Luvaris.
Προτού πάμε στην πιτίτσα, πάμε να γνωρίσουμε έναν επαγγελματία από τον κόσμο των ανταλλακτικών που είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικός στην καθημερινότητά μας. Ανάβαση πιτίτσας και αφιερωμένη στο Σάκη Ξένο. Ένα βίντεο αφιερωμένο σε αυτόν. Μιας και που η ένταση και η αδρεναλίνη ξεκινάει, πάμε στον Αλέξανδρο να δούμε τι έχει να μας πει για το σωστό ελαστικό και συγχρόνως για την ασφαλειά μας. Λοιπόν, πάλι Πέμπτη σήμερα, Engine Power, και έχουμε άλλο ένα θέμα. Έχω πολλές ερωτήσεις. Τι γίνεται όταν αλλάζουμε ελαστικά, αν χρειαζόμαστε και ευθυγράμμιση? Από αλλαγή ελαστικών ευθυγράμμιση δεν επηρεάζεται. Όμως, από ευθυγράμμιση τα ελαστικά επηρεάζονται. Δηλαδή, τι γίνονται, η φθορά τους ανομοιόμορφη και χαλάνε πιο γρήγορα. Εδώ, ας πούμε, αυτό το αυτοκίνητο, επειδή χρήζει ευθυγράμμισης, τα ελαστικά τα παλιά τα έχει κάνει μονόπατα πατημένα. Εάν αφήσουμε όπως είναι χωρίς ευθυγράμμιση, θα γίνουν και τα καινούρια ακριβώς το ίδιο. Οπότε, τι κάναμε? Μια τρύπα στο νερό. Πάντα, όταν βάζουμε ελαστικά, μια δοκιμή στην ευθυγράμμιση είναι ότι πρέπει. Αυτά από μένα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Πάτρα, Αχαΐα, Πιτίτσα. Είναι πάρα πολύ ωραία όταν βρισκόμαστε στο μηχανοκίνητο τουρισμό και βλέπουμε νέες συμμετοχές να υπάρχουν στο μηχανοκίνητο χώρο και στο μηχανοκίνητο κόσμο. Είμαστε εδώ στην Πιτίτσα, πραγματικά μοναδικά, ξεχωριστά, και έχουμε εδώ τον κύριο Ροδόπουλο, ο οποίος θα μας πει καταρχήν πρώτος αγώνας φέτος. Δεύτερος φέτος. Ναι, πρώτος στην Πιτίτσα. Πρώτη φορά τρέχεις στην Πιτίτσα. Πολύ ωραία. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Ωραία, είναι μια χαρά εδώ, η οργάνωση ωραία, όλα καλά. Από τον πύργο. Από πύργο. Μπράβο. Είμαστε και στο Ολυμπιακό Ράλι, ήταν πολύ όμορφα και εκεί. Γενικότερα, ο μηχανικός αθλητισμός είναι πραγματικά σε καλύτερά του. Έχετε κάποιο στόχο για το συγκεκριμένο αγώνα? Εκτός από το να διασκεδάσετε, σίγουρα. Πιο πολύ για διασκέδαση και ό,τι βγει.
Τι είναι αυτό που κοιτάζετε πριν την εκκίνηση? Τι σκεφτόσαστε, δηλαδή, ποια σημεία κοιτάζετε σαν οδηγός, έτσι να μαθαίνει και ο κόσμος που δεν έχει την εμπειρία αυτή? Τι πρέπει ένας οδηγός να είναι έτοιμος? Κοιτάζουμε λίγο τα πιο επικίνδυνα σημεία, δηλαδή ναι. Αν είναι το δόστρωμα που έχει κάτι θέματα υγρασίες εδώ, κάτι τέτοια. Κάτι στροφές που είναι λίγο. Εντάξει, πλησές, το βάλουμε στο μυαλό μας εκεί και φεύγουμε. Α, okay. Σε θέμα μηχανικά, αυτό το αυτοκίνητο, αν θα είναι έτοιμο σε κάτι, υπάρχει κάτι. Αγάπη, έρχομαι! Το ελέγχουμε τώρα. Δηλαδή, όχι εννοώ, χρειάζεται κάποιος σαν μέτρα ασφαλείας το αυτοκίνητο να είναι στημένο κάπως για να ξεκινήσει ο αγώνας? Ναι, πρέπει να είναι κομπλέ, σαν αναρτήσει, όλα τα λάστιχά του. Α, αυτό, για να. Αυτό, ναι. Τα βασικά. Ωραία, εύχομαι καλό αγώνα, να το διασκεδάσεις και ό,τι καλύτερο. Πραγματικά. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Power, είμαστε εδώ στην Αχαΐα Πιτίτσα και έχουμε έναν οδηγό από την Πάτρα. Πώς είσαι πάνω? Μια χαρά. Καλημέρα. Έτσι. Που είστε εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Αγαπάμε πολύ Πάτρα γενικότερα. και αγαπάμε και τον κόσμο της Πάτρας. Είστε ιδιαίτεροι όλοι. Έτσι. Κάνετε μεγάλη προσπάθεια. Βοηθάτε πολύ το μηχανικό του αθλητισμό. Γίνονται ωραίες και αγώνες και δράσεις και γενικότερα. Διάφορα πράγματα. Έχει δύναμη η Πάτρα. Έχει. Στο μηχανοκίνητο έχει. Μπορούσε να έχει ακόμα παραπάνω, αλλά εντάξει, είμαστε καλά. Είστε καλά. Πώς είσαι, πώς νιώθεις σήμερα για τον αγώνα? Όμορφα, ωραίος καιρός. Χθες είχαμε κάποια θέματα με το αμάξι, το διορθώσαμε. Εντάξει, μπορώ να πω ότι σήμερα είναι ακόμα καλύτερα. Είναι πιο ζεστός ο καιρός. Θα βοηθήσει όλα. Θα βοηθήσει. Έχεις κάποιο στόχο συγκεκριμένο? Όχι, στόχο δεν έχουμε. Πάνω απ' όλα εμάς είναι η διασκέδαση. Όπου δεν έχουμε ούτε αναβάσεις ούτε ραλί. Είμαστε πιο πολύ ραλτζίδικοι. Ναι. Απλά είμαστε εδώ γιατί είναι στην πόλη μας η ανάβαση. Έτσι. Και να αφήσουμε τους ανθρώπους που είναι κοντά μας. Και να στηρίζουμε. Έτσι. Πρέπει να στηρίζουμε γενικότερα. Πρέπει. Εγώ το λέω συνέχεια, φωνάζω. Ποιος με ακούει βασικά, αλλά πρέπει να ενωθούμε. Ο μηχανικός αθλητισμός μπορεί να πάει πολύ, πολύ πιο ψηλά αν ενωθεί. Αν είμαστε ενωμένοι. Ναι, αλλά δυστυχώς δεν ξέρω ποια είναι η λογική. Εντάξει, δεν υπάρχει. Έχεις κάποιο στόχο γενικότερα? Τώρα κλείνει η χρονιά του 2021. Πώς πήγε γενικότερα? Μια χαρά πήγε. Οι αγώνες που κάναμε ήταν οι περισσότεροι, είχαν όλοι τερματισμό και επιτυχίες, δηλαδή και στο ράλι αρχαίος που τρέξαμε είχαμε τρίτη στην κατηγορία μας. Μπράβο. Μια χαρά, θα δούμε. Επιλεκτικούς αγώνες κάνουμε κυρίως. Αλλά στοχευμένα, ναι. Και επιτυχημένα από ό,τι κατάλαβα. Και για την ευχαρίστησή μας. Ίσως τελευταίο αγώνα, ίσως πάμε στο Παλάβιο, θα δούμε. Αν μπράβο. Μας αρέσει. Για το 22? Για το 22 δεν έχουμε κάτι ακόμα προγραμματισμένο, αλλά μάλλον θα είναι μόνο ραλί. Μόνο ραλί. Σου εύχομαι ότι καλύτερο. Καλή διασκέδαση, καλό αγώνα να έχεις. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε. Στροφή στην Αθήνα και πάμε σε κάτι πολύ δυνατό για τον επαγγελματία αυτοκινητιστή. Coronaco Taxim, η κάθετη μονάδα που μπορεί να σου δώσει λύση για κάθε σου ανάγκη. We'll be right back.
πάμε ξανά στο πλατάνι και στην Ιππιτίτσα για να γνωρίσουμε τα υπόλοιπα πληρώματα. Και έχω τη μεγάλη τιμή, την ιδιαίτερη χαρά να έχω τον κύριο Λιώρη δίπλα μου. Τι κάνετε, πώς είστε καταρχήν? Ωραία, εσείς, ωραία. Μια χαρά, όλα καλά, δόξα τον Θεό. Το ζήτημα είναι πώς είναι η πιτίτσα, πώς τη ζήσατε χθες και πώς τη βλέπετε για σήμερα. Εντάξει, η πιτίτσα είναι μια ανάβαση που την τρέχουμε πάρα πολλά χρόνια. Ωραία ανάβαση, γρήγορη, ανηφορική. Το θέμα είναι ότι εχθές λίγο τα πράγματα δυσκόλεψαν, γιατί δεν ολοκληρώσανε όλα τα αυτοκίνητα, γιατί μας πήρε το βράδυ. Και ειλικρινά σου μιλάω, πρώτη φορά στη ζωή μου κατεβήκαμε από τον τερματισμό του με φώτα. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχασε βράδυ. Ναι. Είναι τόσο, πώς, συγγνώμη, είναι τόσο πολλές οι συμμετοχές σε σχέση με άλλες φορές και δεν μπορούσε να οργανωθεί ή υπήρχαν καθυστερήσεις? Όχι, όχι, δεν πιστεύω ότι δεν μπορούσε να οργανωθεί. Μπορούσε, αλλά είχαμε πολλές εξόδους. Α, που καθυστέρησε αυτό. Και καθυστέρησε, εντάξει, πάρα πολύ. Λογικό είναι αυτό, εντάξει. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό σημαίνει. Αυτά έχουν οι αγώνες. Ναι, 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 ναι. Απλά έτσι το λέω, γιατί πρώτη φορά, δεν μου ξέρει συμβεί αυτό, πρώτη φορά. Έτσι, μια ακόμη εμπειρία. Διαφορετική. Γενικότερα το 2021 είναι η τελευταία ανάβαση, σωστά, αν δεν κάνω λάθος? Ναι, ναι, η τελευταία. Μπράβο. Τελευταία. Πώς ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα για το 2021 για εσάς? Κοίταξε, εγώ ξεκίνησα από τη Ριτσόνα και την Κίμη να είμαι 50 βαθμούς μπροστά, αλλά μετά είχα κάποιες ατυχίες στον Ομαλό, από μικρολεπτομέρειες δεν τερμάτισα και τώρα είμαι 6 βαθμούς πίσω. Θα πρέπει εδώ σήμερα να κερδίσω οπωσδήποτε για να πάρω το πρωτάθλημα. Ωχ, άρα είναι... Άρα δηλαδή ούτε η δεύτερη θέση δεν τη θέλω. Πω, τι λέτε. Πραγματικά όλη μου τη θετική ενέργεια, αλήθεια σας το λέω, να μπορείτε να... Δεν ξέρω ποιος είναι ο δεύτερος. Όχι, ή πρώτος, ποιος είναι πρώτος, δεύτερος. Είναι ο Μιχάλης ο Ευθυμίου. Α, και Ευθυμίου, να είναι καλά ο άνθρωπος. Τώρα εκτυπώ πάρα πολύ, να είναι καλά. Πολύ καλός οδηγός, πολύ καλό αυτοκίνητο, χρόνια. Με δυνατή ομάδα. Δυνατή ομάδα, χρόνια στο... μέσα στους αγώνες. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι οι αγώνες. Εύχομαι πραγματικά κάθε επιτυχία, ό,τι καλύτερο, και θα είναι μεγάλη μου χαρά κάποια στιγμή να τα πούμε πιο αναλυτικά, ο κόσμος να μάθει για εσάς και για όλη αυτή την ιστορία. Γιατί που έχετε προσφέρει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γιατί όχι. Σας εύχομαι καλό αγώνα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και έχουμε μια έκπληξη, μια μετατροπή πίσω μας, αλλά κάτι πολύ σταθερό μπροστά μας. Για πες για την μετατροπή καταρχήν και πώς το βιώνεις τον αγώνα σήμερα. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Εμείς είμαστε εδώ στην Πιτίτσα μετά από 2 χρόνια πραξίας με το ίδιο αυτοκίνητο, το οποίο βέβαια ήταν 1600 μέχρι και πριν από 2 χρόνια. Έχει γίνει τώρα 2000 κυβικά. Είμαστε στην κατηγορία Ε11. Πλέον. Ήρθαμε να το δοκιμάσουμε, να δούμε τι κάνει, πού βρισκόμαστε σε σχέση με τον συναγωνισμό. Ναι. Και του χρόνου πρώτα ο Θεός θα ακολουθήσουμε όλο το πρωτάθλημα. Πώς πήγε χθες τα δοκιμαστικά? Πήγαμε πολύ καλά. Έμαθα ότι ο Γιώργος έφτασε στο βράδυ. Φτάσαμε πολύ αργά, δυστυχώς δεν κάνανε πολύ. Οι αθλητές δεν κάνανε δεύτερο σκέλος. Είχαμε κάποιες ατυχίες σε εξόδους, κάποια προβλήματα. Δυστυχώς αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουν τα σωματεία, γιατί είναι άδικο για κάποιους συναθλητές να πληρώνουν και να μην κάνουν δοκιμές. Αλλά τέλος πάντων είναι ένα μέρος του παιχνιδιού. Κοίταξε, άμα υπήρχαν τόσους εξόδους από ό,τι είπαν, που αυτός ήταν ο λόγος καθυστέρησης, ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο διαχειρίσιμο. Δηλαδή δεν είναι και θέμα διοργάνωσης αυτό. Υπάρχουν λύσεις. Να ξεκινάμε πιο νωρίς, πιο στις 12 η ώρα. Σωστό. Αλλά αυτά νομίζω ότι δεν είναι. Σωστό. Δεν είναι τη στιγμή για αυτό που θέλουμε εμείς. Όχι, είναι ωραίο που αυτό που λες. Ναι, ακουστεί, είναι ωραίο. Λύσεις υπάρχουν. Μπράβο, υπάρχουν. Το θέμα είναι να υπάρχουν και πολλές συμμετοχές σε έναν αγώνα. Να υπάρχει καλή διάθεση από όλους και να συζητάμε. Εάν με τη συζήτηση λύνουν τα πάντα. Σωστό. Εμείς έχουμε προτάσεις και σαν οδηγοί που είμαστε έχουμε προτάσεις, αλλά
Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ενδιαφέρον από τους ανθρώπους που διοργανώνουν τους αγώνες να ακούνε τους οδηγούς. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα άλλο κατεστημένο το οποίο δυστυχώς ακόμα υφίσταται στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Ναι, εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα όλα αυτά. Ναι, 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 είναι κουβέντα για άλλη στιγμή. Δεν πειράζει, πάμε για το σήμερα. Υπάρχει στόχος συγκεκριμένος για σήμερα? Εκτός το ότι σίγουρα να δοκιμάσει το αυτοκίνητο. Κοιτάξτε, ο στόχος είναι βασικά να τερματίσουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε κάνει και σήμερα κάποιες αλλαγές στο αυτοκίνητο σε σχέση με χθες, ναι, για το καλύτερο πιστεύουμε, θα ανέβουμε στο πρώτο σκέλος, θα δούμε αν αυτά που φτιάξαμε μας έχουν βελτιώσει και τον χρόνο. Σωστά. Και από εκεί και μετά θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο και για το δεύτερο σκέλος. Εγώ θέλω σε κάθε σκέλος το αυτοκίνητο να κατεβάζει χρόνο σε σχέση με χθες. Όσο κατεβάζουμε, σημαίνει ότι βελτιώνουμε. Άρα σε βλέπω και για το 2022 να έχεις πιο ψηλά το πίσω. Ο στόχος είναι να τερματίσουμε. Mm-hmm. Βασικά είπα ότι εγώ θέλω να τερματίσω και να μην έχω κάποια ζημιά, να μην έχω κάποια έξοδο. Από εκεί ξεκινάω εγώ. Ναι. Τώρα, αν θέλετε να πω και το παραπάνω, ναι, πιστεύω ότι θα είμαστε μέσα στην τριάδα. Ωραίο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Σου εύχομαι καλό αγώνα. Να είστε καλά. Σου εύχομαι ότι καλύτερο πραγματικά. Και όπως είπες, το πιο σημαντικό είναι να το διασκεδάσεις και να τερματίσεις. Και όλα τα άλλα θα έρθουν. Καλό αγώνα, εύχομαι σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Φόρεσε Κράνος, βάλε Ζώνη. Δυνατό επεισόδιο το οποίο αναδεικνύει στα μέγιστα το μηχανοκίνητο κόσμο και το μηχανοκίνητο χώρο. Engine Power, Άλεξ ο Χριστός, τηλεοπτικό μηχανοκίνητο επεισόδιο ξεκινάει τώρα στην οθόνη. Κερδίζετε δεκάδες τώρα από τους τηλεοπτικούς μας με κάθε κοινοποίηση και like στα post που αφορούν την εκπομπή. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Η Αφιλιάπη είναι στο χώρο του αυτοκινήτου πάνω από 50 χρόνια. Μια κάθετη μονάδα εξυπηρέτησης για ιδιώτες και επαγγελματίες πριν, κατά και μετά την αγορά του αυτοκινήτου σας. Προσφέρει επιλεγμένο σέρβις και σύγχρονο φανοποιείο βαφείο και φυσικά γρήγορη εξυπηρέτηση στον επαγγελματία με έναν ειδικό χώρο συντήρησης επαγγελματικών οχημάτων. Αφιλιάπη, με αξιοπιστία δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.
Ονομάζομαι Χαλάς Πέτρος. Βρισκόμαστε στον χώρο των ανταλλακτικών τα τελευταία 60 χρόνια, που σημαίνει κάτι που σημαίνει ότι είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο πλέον για το παραμικρό που μας ζητάνε να τους εξυπηρετήσουμε, να χρειαζόμαστε πλήρη στοιχεία του αυτοκινήτου, κάτι που σημαίνει τον αριθμό πλαισίου. Δεν φτάνουν πια η τοχρολογία ή το μοντέλο, ας πούμε. Πρέπει να έχουμε ακριβή στοιχεία του αυτοκινήτου πλέον για να εξυπηρετήσουμε και γρήγορα και σωστά. Κατάστημα το δικό μας, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε για οτιδήποτε ανταλλακτικό χρειαστείτε, είτε αφορά το γνήσιο είτε αφορά το aftermarket. Δεν εξυπηρετούμε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και αξεσουάρ τα οποία θέλουν τοποθέτηση. Σύμφωνα με την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από όλη αυτή τη διαδικασία τόσα χρόνια, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εύκολα και γρήγορα οποιαδήποτε ζήτηση χρειαστεί. Με όλα αυτά που ζούμε, τα μαλλιά μας έχουν σηκωθεί. Νομίζω ότι πρέπει να ζήσετε ακριβώς αυτό.
Άρη, παλικάρι μου, τι έχουμε αυτή τη βδομάδα? Για πάμε στην X-Moto να δούμε τι έχει να μας προτείνει. Για χαρά, είμαι ο Άρης από το X-Moto. Όλα καλά, πώς περνάτε? Θέλω να παρουσιάσω τις κούφτες που είναι για το κρύο. Έχουμε τις Nordcoat, μια οικονομική λύση και τίμια στα 35 ευρώ. Μπαίνει εύκολα. Για τις κρύες μέρες του χειμώνα. Μια τρυπούλα εδώ πέρα είναι για τη μανέτα. Περνάει από τη μανετούλα εδώ πέρα. Και άλλη είναι για το σκρυπάκι. Πάλι περνάει εύκολα. Τα χειριστήρια δουλεύονται εύκολα. Θα βλέπετε κρύο και θα βγαίνετε έξω βουρ. Και έχουμε και άλλη μια ποιότητα. Του κάνω ουρμπάνο, αυθεντία στο χώρο και πρωτοπόρος. Αυτές οι συγκεκριμένες είναι με αντίβαρα και έχει καλύτερη τοποθέτηση ότι κουνούνται. Νεοπρέν εδώ ξυρισμένο. Αδιάβροχες και ζεστές. Απαραίτητο αξεσουάρ για αυτούς που δουλεύουν πολλές ώρες έξω. Αν έχεις μότο, έλα στο X-Moto και εξυπηρετείς άνετα. Πάμε ξανά στην ανάβαση, πάμε ξανά στην πιτίτσα. Ώρα για δράση. Χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε πάλι στα βουνά, αλλά σε ένα διαφορετικό μέρος πλέον, στην Πιτίτσα. Πώς είναι φέτος, πώς είναι το 2021, ήταν μια δύσκολη χρονιά γενικότερα για όλο τον κόσμο. Ακριβώς, και για μας ήταν δύσκολη χρονιά. Εντάξει, όσο μας βλέπετε εδώ και όσο γενικότερα είμαστε στο χώρο, πάει να πει ότι είμαστε καλά. Μπράβο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ευχάριστο γενικότερα όταν βλέπουμε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό όλο και περισσότερες γυναίκες να μπαίνουν και συγχρόνως να συμμετέχουν και να ξεχωρίζουν. Είσαι μία από αυτές, σαν οδηγός. Ποιος είναι ο στόχος σου σήμερα για τον αγώνα? Μου αρέσει πάρα πολύ η διαδρομή της Πιτίτσας. Την έχω ξανακάνει αρκετές φορές. Την αγαπώ πολύ. Είναι γρήγορη, είναι ευχάριστη. Να διασκεδάσουμε. Ναι, να διασκεδάσουμε. Έχεις πλέον το 21 ολοκληρώνεται φέτος με αυτή τη συγκεκριμένη ανάβαση. Από εδώ και πέρα για το 22 έχεις κάποιο στόχο? Το έχεις αφήσει γενικά να υπάρχει ή έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου? Είναι και κάνοντας. Είναι πολλές οι επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τρώνε πολύ από το χρόνο μας. Αλλά όσο μπορούμε θα το κάνουμε. Το αγαπάμε πολύ. Το ξέρω, το βλέπω. Στον χώρο, ως γυναίκα, τι θα έλεγες στον κόσμο που μας βλέπει και στις γυναίκες που μας βλέπουν στην τηλεόραση, τι θα τους έλεγες για να έρθουν στο μηχανοκίνητο αθλητισμό? Αξίζει? Δηλαδή, τι θα τους έλεγες? Νομίζω ότι επειδή έχει αρκετές δυσκολίες, για να το κάνεις πρέπει να το αγαπάς. Mm-hmm. Αν το αγαπάς, πρέπει να το τολμήσεις. Σίγουρα πρέπει να το τολμήσεις. Η απόλαυση είναι μεγάλη. Άρα, τολμήσε το, κορίτσια. Πραγματικά, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σε πάει πιο ψηλά. Συνεχίζουμε. Πάτρα και Άγιος Ανδρέας, νομίζω ότι όλα αυτά μαζί είναι ενωμένα. Και τι έχουμε εδώ? Τρεις ανδρέιδες, τρεις οδηγοί που συμμετέχουν εδώ από την αθλητική λέσχη της Πάτρας και λέγονται και τρεις ανδρέιδες. Πραγματικά μοναδικό. Ακριβώς. Για πες καταρχήν πώς βιώνεις η Πιτίτσα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μια δύσκολη ανάβαση, τεχνική πολύ, από τις πιο τεχνικές της Ελλάδας. Έχω να κάνω εδώ 2 χρόνια τώρα αγώνα και πιστεύω ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε την κατηγορία. Πάντως έχω ακούσει χθες ήταν πολύ έντονα τα πράγματα, εξόδους. Ναι, ακριβώς. Ήταν η ανάβαση πολύ καλή, ο δρόμος καλός, αλλά όντως υπήρχαν μερικά λάθη γιατί έχει αλλάξει λίγο η ανάβαση, έχουν ρίξει σε κάποια σημεία άσφαλτο. Το δόστρωμα, Ακριβώς. Και όλο αυτό οδήγησε, ας πούμε, κάποιο πιθανό λάθη. Ίσως δυσκόλεψε λίγο τους οδηγούς. Πάμε στο δεύτερο, Ανδρέα, στο ψηλό θα πάω στο τέλος. Έχει κάτσει για να φαινόμαστε ίσως. Καταδρομένο, το τελευταίο και καταδρομένο. Εντάξει, εσύ είσαι σε σαλούν, είσαι σε δύσκολα. Περιμένω. Ανδρέα, εσύ πώς βλέπεις, ε11?
11 στα 2 λίτρα. Και εκεί δύσκολη κατηγορία πολύ. Πολύ δύσκολη κατηγορία. Και εγώ δεν είμαι οδηγός αναβάσεων, είμαι οδηγός περισσότερο στα ράλι. Αλλά η πιτίτσα, επειδή είναι ένας τρίλος των αναβάσεων, κανένας δεν τη χάνει. Και έρχεστε και βοηθάτε εδώ πέρα για να συμμετέχετε. Ερχόμαστε και συμμετέχουμε με την παρουσία και είναι και μια τεράστια ευκαιρία να δοκιμάσεις και το αυτοκίνητό σου, ναι, στην πόλη. Ήσουνα στο ράλι του πύργου. Φέτος δεν ήμουνα σε ράλι, γιατί είναι καινούριο το όχημά μου, το οποίο ακόμα το δοκιμάζω. Ευελπιστώ από το χρόνο να ξεκινήσω πάλι τη συμμετοχή μου στους αγώνες, γιατί έχω περίπου 2 χρόνια αποχή. Εύχομαι πραγματικά να είναι ο σταθμός εκκίνησης ξανά εδώ η Πιτίτσα. Μακάρι, σε ευχαριστώ. Ο μηχανικός αθλητισμός της Πάτρας γενικότερα είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα. Όλο και σε αγώνες στο επίπεδο αλλά και σε events γίνονται πολλές δράσεις και είναι πολύ καλό αυτό. Εσύ πώς το βλέπεις γενικότερα το μηχανικό αθλητισμό εδώ στην Πάτρα? Κοιτάξτε, έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Το θέμα είναι ότι να υπάρχει όρεξη και να βλέπουμε νέους αγωνιζόμενους που έρχονται στον χώρο. Εμένα η γνώμη μου είναι να φύγουν τα πιο πολλά παιδιά από τους δρόμους, την κυκλοφορία και να έρθουν στους αγώνες. Πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε πολλά ατυχήματα που γίνονται. Ναι. Και θεωρώ ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ορέξεις μας σε άλλο κομμάτι, πιο κλειστό, πιο ασφαλές. Σωστό. Εντάξει, ο αγώνας, η Πιτίτσα και ο ράλι κάνω όπως και ο Ανδρέας. Ήρθαμε να δούμε το αυτοκίνητό μας, να το τσεκάρουμε λιγάκι. Mm-hmm. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος σαλούν, όπως ξέρετε όλοι. Δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι, να το ευχαριστηθούμε γιατί η αγώνα είναι διασκέδαση. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλό έρθει, ευπρόσδεκτο ήταν. Εγώ εύχομαι και στους τρεις καλή επιτυχία, πραγματικά. Και μπράβο σας που είστε εδώ στην Πιτίτσα. Στηρίζετε καταρχήν και την ανάβαση και τον αγώνα. Και γενικότερα, εγώ είναι αυτό που λέω. Με τη συμμετοχή σου μπορείς να βοηθήσεις το μηχανικό του αθλητισμού. Σίγουρα, είναι πολύ σημαντικό. Και δύο λόγια για το Σάκη, Ανδρέα. Ναι. Ο αγώνας γίνεται σήμερα στη μνήμη του Σάκη Ξένου, ναι, οδηγού αγώνων και μεγάλου παράγοντα στο κομμάτι του αυτοκινητικού ομίλου Παντρών. Ναι. Ένας άνθρωπος που πραγματικά έχει στηρίξει πάρα πολύ το μηχανοκίνητο αθλητισμό στην πόλη μας, βοηθούσε τα νέα παιδιά. Και σήμερα ο αγώνας γίνεται στη μνήμη του, είναι μαζί μας, είναι κοντά μας. Τυχαίνει να είναι ο θείος μου. Πραγματικά έχω ανατριχιάσει ήδη όλο αυτό που μου περιγράφεις. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στηρίζει πάρα πολύ τα νέα παιδιά, αγαπούσε το κομμάτι των αγώνων και όχι μόνο στην Πάτρα. Συμμετείχε, ήταν οδηγός και πίσω από την οργάνωση και από παντού. Σήμερα εγώ προσωπικά τρέχω για αυτόν και θεωρώ και πολύ αγωνιζόμενοι εδώ. Συγχαρητήρια, σαν πρωτοβουλία καταρχήν όλα αυτά ήταν πολύ σωστό και νομίζω ότι πρέπει να καταλάβει ο χώρος ότι ανθρώπους που πραγματικά αγαπάνε το άθλημα και δίνουν τον εαυτό τους και τη ζωή τους πρέπει να τους φροντίζουν και να τους έχουν κοντά. Και γιατί έχουν μια διάσπαση συνέχεια, αυτό ο μηχανικός αθλητισμός δεν το βλέπει αυτό. Δηλαδή το να ενωθούμε. Όλα αν ενωθούμε και αν γενικότερα το αγαπήσουμε όλο αυτό, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Κοιτάξτε να δεις, ο μηχανικός αθλητισμός είναι χόμπι, είναι ευχαρίστηση και πιστεύω ότι δεν θα πάψει να είναι κάτι τέτοιο. Πολλές φορές μπαίνουν στη μέση έκτρες, μπαίνει αντιπαλότητα. Εγώ είμαι πέρυσι στην Ευγενή Άμπυλα και να περνάμε όλοι ωραία. Ναι. Να συναγωνιζόμαστε με υγεία πάρα πολλά και ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα όλα να έρχονται όπως πρέπει. Ωραία. Εύχομαι καλό αγώνα. Καλή συνέχεια πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ ότι εδώ η Πιτίτσα όλο και περισσότερες εκπλήξεις έχει όσο την διανύουμε. Τι έγινε, καινούριο όχημα, τι κάνουμε εδώ πέρα, τι κάνουμε. Ναι, καινούριο όχημα, καινούριο όχημα. Να το φτύσω, να μην το μετέξουμε, καλές αγώνες. Για πες μου καταρχήν, πώς την πλέπεις η Πιτίτσα? Για πρώτη φορά που τρέχω, μου άρεσε η τέτοια διαδρομή, είναι πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, εύκολη, σιγά πηγαίνω με το πεζό μου, κάνω τον αγώνα μου, το αφηγείο το καινούριο, το έχω δώσει στον κύριο Τσούρη, γιατί είμαστε μια ομάδα, είμαστε ένα, αυτό το λέω ένα. Έχεις δώσει ένα από εδώ, εντάξει, εγγύηση, μεγάλη. Επαναλαμβάνω, σε 5 λεπτά, πόσο βλέπεις τώρα, το 1, το 2, το 3, το 4, το 5, στο warm up. Να εξελίξουμε το αυτοκίνητο, έχει ορισμένα προβλήματα. Ναι.
εκεί με το στήσιμο. Θέλεις να τον δεις δηλαδή για να μπορείς να τον δεις. Συνήθως αν έχεις παρατηρήσει αυτό κάνω με όλα τα παιδιά. Ναι. Τα κάνω ένα-δύο αγώνες και βλέπω τι χρειάζεται και κάνω το ανάλογο. Κοίταξε γενικότερα όλοι όταν λένε το όνομά σου, όσους οδηγούς έχω κάνει συνεντεύξεις, όλοι έχουν να πούνε καλύτερα για σένα. Δεν ξέρω τώρα, τυχαίνει, πετυχαίνει, εγώ λέω πετυχαίνει. Ίσως, ξέρω εγώ, ναι. Από ό,τι φαίνεται τόσα χρόνια όλα ναι. Καλά πάνε. Είμαστε εδώ στην πανέμορφη πιτίτσα. Φανταστικά. Από τις πιο όμορφες. Ναι. Δημοφιλή, έτσι. Ριτσόνα, πιτίτσα, Κίμη. Πολύ ωραία διαδρομή, γρήγορη, τεχνική. Συμμετοχές πολλές. Πολλές συμμετοχές. Το αυτοκίνητο έχει κάνει πρώτο χρόνο στην κατηγορία του. Έχει κάνει κάτι. Τώρα έκανε κίνηση... πρώτο χρόνο. Έχει κάνει πρώτο χρόνο. Και το κατά τα άλλα το δοκιμάζει. Σκέφτομαι να το δοκιμάζει κιόλα. Θα κατεβάσει ακόμα λίγο σήμερα μέχρι εκεί και να ρισκάρουμε. Λέω κάτι. Η κόρη ζωγραφίζει, συνεχίζει. Η κόρη ζωγραφίζει, έχει τα μαθήματα κτλ. Φροντιστήρια δεν προλαβαίνει. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Η Βανελίνη είναι πανελίνη του χρόνου. Το ξέρω, καταλαβαίνω. Και... εντάξει. Άλλο αγώνα και τα παιδιά. Και νομίζω ότι αυτέ τι εποχέ τα παιδιά έχουν μεγαλύτερο αγώνα από εμά. Είναι το πιο κρίσιμη ηλικία. Ναι. Είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία τη. Πόσο. Αν δεν βοηθήσει ο γονιό, ποιο θα βοηθήσει. Ισχύει. Πώ βλέπετε γενικότερα. Τώρα είμαστε στα τελευταία του μηχανοκίνητου, των αγώνων γενικότερα. Πώ βλέπετε το 2021 σαν χρονιά στο μηχανοκίνητο, πώ το βιώσατε. Εγώ το βίωσα πολύ ωραία γιατί είναι το πρώτο ξεκίνημα που έκανα του Δημήτρη εδώ. Τώρα ξεκινά πρώτη χρονιά. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ και θα συνεχίσω. Εσύ, γι' αυτό κάναμε και το βήμα και πήραμε και το. Και το αγωνιστικό, το τούρμπο εδώ ναι, το πήραμε. Με το Δημήτρη. Εσύ το δημήτρη που έχει και μεγαλύτερη εμπειρία και ξέρει και το πριν και το ίσω και το αύριο, γιατί μπορεί να δει και το αύριο. Πώ βλέπει, πώ βρισκόμαστε ο μηχανοκίνητο τουρμπο σήμερα στην Ελλάδα. Γενικά θα πάει καλύτερα. Γενικά θα πάει καλύτερα. Ναι, όλη αυτή η φούσκα τώρα με γενικότερο εδώ στον πλανήτη. Ναι. Έχει κάποια στιγμή να ξεφουσκώσει και είναι κοντά πιστεύω. Το θέμα και κορο... ναι, όλα αυτά, όλα αυτά, ναι, ναι. Όλα αυτά. Δεν μπορεί να αντέξει άλλο. Δηλαδή, πετρέλαια αυτά, ποιοί, δεν μπορεί να αντέξει ακόμα. Πόσο θα αντέξει. Ναι. Όλα έχουν αρχή και τέλος όμως. Σωστά. Νομίζω ότι, είμαστε προς το τέλος. Προς το τέλος της κρίσης αυτής. Οπότε όλα θα πάνε καλύτερα. Πολύ θετικό το μήνυμά σου και σίγουρα θέλω να πιαστώ πάνω σε αυτό γιατί έχεις και εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Μακάρι όλα να πάνε καλύτερα και να έχουμε το 22 μια χρονιά ακόμα πιο δυνατή. Και να σε δούμε να έχεις κι άλλο ένα ακόμα. Ναι, δυναμώνει η ομάδα μας. Δυναμώνει. αυτή είναι η αρχή που κάναμε τώρα. Μετά το κορονοϊό είναι η αρχή που κάναμε. Μετά την κρίση αυτή που είχαμε είναι η αρχή. Ωραία. Συνεχίζουμε δυναμικά τότε. Thank you.
Θέλεις να αλλάξεις μεμβράνες στο αυτοκίνητό σου ή σε οποιοδήποτε άλλο όχημα έχεις, γρήγορα, αξιόπιστα, Centra Glass. Για άλλη μια εβδομάδα έχουμε κάτι ξεχωριστό από την εταιρεία Bitros. Πάμε να το γνωρίσουμε και να το δούμε. We live at the speed of life. It can seem like a series of things to do, of places to be. But life is truly what happens between you and your destination. And for those who see the possibilities between point A and point B, there's a Lexus. It's the shortest distance between road and driver. Intrigue behind every curve. Excitement around every corner. The luxury you know just became more engaging. The new Lexus ES. Your road awaits. Επιστροφή στην Πάτρα και συγχρόνως στην ανάβαση πιτίτσας Σάκης Ξένος. Τελευταίο θέμα για σήμερα, αφήσαμε κάτι διαφορετικό από τον κόσμο της μοτοσικλέτας, αλλά με μεγάλη αξία. Έναν επαγγελματία, ο οποίος είναι όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στον αναβάτη. Whole life into these lines, yeah.
nothing can stop us now. You don't want a problem, pal. Yes, I came a long way since I was a problem child. Same guy I always been, trying to make my mama proud. Reaching for the stars, praying I won't ever touch the ground. I gotta do this now while the sun's still shining. No matter how you get it, gotta see the silver lining. Remember when we came up, everybody tried to clown us. Now the same people trying to say that they the ones that found us. All the minutes, all the hours, all the tears we devoured. Now we up, feel the power, screaming out the world is ours. Close to my voice, looking at me through the glass. I don't gotta lie to you, I don't gotta wear a mask. I just gotta be me, stay true to my last dying day. I did everything I could to make it back. Engine Power, άλλο ξεχωριστό τηλεοπτικό επεισόδιο, έφτασε στο τέλος του. Μην ξεχνάτε, μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, κάντε like, κάντε εγγραφή στο YouTube. Έτσι και αλλιώς τώρα ξεκινάει live η ίδια εκπομπή ολοκληρωμένη με τα θέματα τα οποία δεν προβλήθηκαν, δηλαδή ολοκληρωμένα. Και συγχρόνως είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αν κάνεις like, κοινοποίηση, κερδίζεις δώρα. Πού αλλού, στο Engine Power, κάθε Πέμπτη 9 η ώρα. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ. Φόρεσε Κράνος, βάλε Τζόνι. Είναι αυτό το επεισόδιο το οποίο αναλυθμίζει στα μέγιστα το μηχανοκίνητο κόσμο και το μηχανοκίνητο χώρο. Engine Power, άλλο ξεχωριστό τηλεοπτικό μηχανοκίνητο επεισόδιο, ξεκινάει τώρα στην οθόνη και δίνεται δεκάδες τώρα από τους τηλεοθέτες μας με κάθε κοινοποίηση και like στα post που αφορούν την εκπομπή.